Την αντίστροφη μέτρηση για την αποστολή των πρώτων παρτίδων εμβολίων στην Κρήτη σηματοδοτεί η επίσκεψη αστραπή του Νίκου Χαρδαλιά στις εγκαταστάσεις του ΣΥΦΑΚ, ο οποίος ανέλαβε τον κρίσιμο και κομβικό ρόλο της φύλαξης και διανομής των εμβολίων σε όλο το νησί. Το ζήτημα που αφορά στους εμβολιασμούς είναι το μεγαλύτερο στοίχημα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας στην πατρίδα μας σχεδόν τον τελευταίο αιώνα. Αντιλαμβάνεστε, λόγω των ιδιαιτεροτήτων των εμβολίων, χρειάζεται να υπάρχει πολύ καλή οργάνωση. Παρουσία αξιωματικών από την ηγεσία της αστυνομίας και της πυροσβεστικής, όσο και εκπροσώπων του στρατού, επιθεωρήθηκε ο χώρος στον οποίο βρίσκονται τα ειδικά ψυγεία στα οποία θα αποθηκευτούν τα εμβόλια, ενώ εξετάστηκε σε κάθε λεπτομέρειά του το σχέδιο διανομής προς τα εμβολιαστικά κέντρα του νησιού. Ουσιαστικά σήμερα κάνουμε αυτοψία στα hubs τα οποία θα φιλοξενήσουν το εμβόλιο. Η ασφάλεια των μεταφορών και των υποδομών που θα τα φιλοξενήσουν και θα τα αποθηκεύσουν είναι πάνω και πέρα από οποιαδήποτε άλλη προτεραιότητα και νομίζω ότι όλα θα πάνε πάρα πολύ καλά. Είμαστε η μοναδική φαρμακαποθήκη η οποία θα αναλάβει και τη μεταφορά στα διάφορα κέντρα εμβολιασμού. Είμαστε ειδικοί για αυτό το πράγμα, αυτό το κάνουμε τόσα χρόνια. Μπορούμε, ξέρουμε και το κάνουμε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Τα τελευταία 24 ώρα γίνονται συνεχείς δοκιμές, τις οποίες ελέγχονται όλες οι λεπτομέρειες, ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά. Αυτό που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι ελέγχουμε τις διαδικασίες και είμαστε έτοιμοι ανά πάσα ώρα και στιγμή να ανταποκριθούμε. Ενδεικτικό του κρίσιμου χαρακτήρα των χειρισμών που απαιτούνται είναι το γεγονός πως ακολούθησε εξονυχιστική αυτοψία σε όλο το οικοδομικό τετράγωνο και δόθηκαν κατευθύνσεις στην ΕΜΑΚ προκειμένου να στηθούν περιμετρικά σκηνές. Η κινητοποίηση λειτουργεί προληπτικά. Δεν υπάρχει καμία απειλή. Πόσο μάλλον που το εμβόλιο είναι η ελπίδα για το αύριο. Κάνουμε προσομοιώσεις, κάνουμε worst case scenarios συνέχεια. Αυτή είναι η δική μας δουλειά, γι' αυτό και εμπλέκονται πολλές διαφορετικές υπηρεσίες. Όλα θα πάνε καλά, καλή δύναμη σε όλους, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά. Είμαστε καθόλου έτοιμοι. Είμαστε καθόλου έτοιμοι, κοιτάξαμε και αρχίζουμε και κοιτάζουμε λεπτομέρειες τώρα πια. Και αυτό το σχέδιο είναι πάρα πολύ σημαντικό να πετύχει. Είναι πάρα πολύ εμπλεκόμενοι, πρέπει να οργανωθεί σωστά. Και ο εμβολιασμός είναι μία ελπίδα απέναντι σε αυτή την πανδημία. Ο Νίκος Χαρδαλιάς ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο χαλάρωσης των μέτρων κατά περίπτωση σε περιοχές όπως η Κρήτη με χαμηλό αριθμό κρουσμάτων. Ωστόσο, επεσήμανε ότι κάθε βήμα γίνεται με βάση πολύ αυστηρούς κανόνες και με κριτήρια που καθορίζουν οι επιδημιολόγοι. Ό,τι απόφαση παίρνουμε βασίζεται μόνο σε δεδομένα. Ούτε σε πιέσεις, ούτε σε διαφορετικές απόψεις, τις οποίες σεβόμαστε που ακούγονται και διαφορετικές φωνές. Όμως πρέπει να καταλάβουν όλοι ότι λειτουργούμε με βάση τα πρωτόκολλα και τους αλγόριθμους που μας δείχνουν συγκεκριμένα πράγματα και με βάση μόνο αυτά που μας προτείνουν οι επιδημιολόγοι. Αν κάτι πραγματικά μας αγχώνει, είναι θέλουμε να πάνε όλα καλά και το βασικότερο από όλα είναι να προασπίσουμε την ανθρώπινη ζωή. Είναι πάνω και πέρα από οτιδήποτε άλλο. Σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Εμβολιασμών που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η πρώτη φάση, η οποία ξεκινά στις 27 Δεκεμβρίου, περιλαμβάνει τον εμβολιασμό για υγειονομικούς και προσωπικό κοινωνικών υπηρεσιών, διαμένοντες και προσωπικό οίκον ευγυρίας, δομών φροντίδας, χρόνιων πασχόντων και κέντρων αποκατάστασης, προσωπικό προτεραιότητα για κρίσιμες λειτουργίες της κυβέρνησης. Στη δεύτερη φάση αναμένεται να εμβολιαστούν όλοι οι πολίτες από 70 ετών και άνω, ανεξαρτήτως ιστορικού νοσημάτων, αλλά και άτομα νεαρότερης ηλικίας με υποκείμενα νοσήματα. Στην τρίτη φάση αναμένεται να γίνει ο γενικός εμβολιασμός του πληθυσμού για άτομα άνω των 18 ετών.